Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30-8 παρά για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει δεύτερη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και να προκρίνεται στα ημιτελικά του κυπέλου. Τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται αλλά να επικρατεί με 3-2 της Λαμίας. Θα είναι και αυτός στους 4, ενώ χθες ο Άρης με το διπλό πέτυχε στο Περιστέρι απέναντι στον Ανθρώπιτο με 1-0, έκλεισε και αυτό εισιτήριο η ΑΕΚ, το μεγάλο φαβορί, ρεβάνς την Τετάρτη κόντρα στον Πανετολικό. 1-1 στο Αγρίνιο το πρώτο μάτσι, για να είναι η τέταρτη ομάδα που θα συνεχίσει στον θεσμό του κυπέλου. Την άλλη εβδομάδα έρχονται ξανά τα παιχνίδια του Champions League και του Europa. Μάχη Ολυμπιακός Arsenal την Πέμπτη το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Ζωηρεύουν, Νίκο, τα πράγματα και τα μάτς. Φοβερό, και θα δούμε, εκεί θα δούμε και οι ομάδες πώς κρατιούνται, κατάλαβες. Θα γίνουν γερό ματσάκια. Έχει... Και είναι την Πέμπτη γίνεται. Την Πέμπτη, 10 το βράδυ. Θα γίνει ματσάρα. Και θέλει και... θέλω να δω καλό στήσιμο... Από το Μαρτίνς. Έτσι. Την Κυριακή έχει πάω Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε γελάσια γιατί... Δηλαδή, δεν να πεις όπως παίζω στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα. Ναι. Πρέπει να δεχτείς, να δεις ποιοι είναι, πώς είναι οι παίκτες και πρέπει να παίζεις για μένα απ' έξω και ανακατωτά. Εντάξει, το 4-3-3, εντάξει. 4-4-2 παίζεται. Το 5-3-2 πρέπει να σου είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από την αρχή προς το τέλος, πώς είναι το σκορ όλα. Δεν το κάνουν προπονητές. Βλέπω, παραδείγματος χάρη, έβλεπα, θα πούμε και τον Ατρόμητο. Ναι. Έχει σιδερένια ομάδα. Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, έχουν κάνει μια ομάδα γρανιτένια. Αλλά βλέπεις ένα Βαντελίδη, όπως αρχίζει έτσι τελειώνει. Δηλαδή, σου δίνει την εντύπωση ότι θα παίξει με τον Ολυμπιακό έτσι. Με τον Παναθηναϊκό έτσι, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ. Εδώ αν έρθει, ξέρω εγώ, η Μάντσεστερ, δεν παίζεται έτσι μπάλα. Ναι. Μπάλα, και έχει 0 γκολ. Υπάρχει άλλος με πιο καλούς παίκτες. Πρέπει να δεις ποιους θα πιάσεις, θα κάνεις. Ένα σύστημα, ένα 5-3-2, αν το παίξει έξυπνα ωραία. Δεν είναι μπαίνω μέσα, παίζω, ναι, τον είδαμε τον αντίπαλο στα μάτια, μπορεί να κερδίσεις. Σωστό. Και χειρότερο. Ένας Ατρόμητος που δεν έχει σκοράρει εδώ και 8 παιχνίδια, έτσι. Βέβαια, δεν έχει σκοράρει. Και πόσο μάλιστα. Και επειδή ακριβώς δεν προσέχει πολύ την άμυνά του, χάνει βαθμούς. Και χάνει βαθμούς. Είναι εύκολα. Δηλαδή, ενώ βλέπεις ότι δεν έχεις και τον σκόρερ και να αξιοποιήσει να κάνεις, τέρμα. Και να το παίξω ένα γκολ που λέει ο λόγος. Ναι. Θα δεθείς, το βάλε ο Άρης, πέρασε. Δεν είναι. Παίζεις έτσι, έρχεται ο άλλος, σε παίρνει με κάτω χέρια. Με το αποτέλεσμα φεύγει, πάει τελείως. Τι κέρδισες, δεν κερδίζεις τίποτα. Σαν προπονητής. Λοιπόν. Και στο τέλος και η θέση σου θα κλονιστεί. Ναι. Βέβαια, κλονίζεσαι. Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Το καλύτερο κύπελο θα γίνει. Φόρεσες μπλούζα, πώς το πάτες. Ναι, με τα καλοκαιρινά, φοβερός. Όχι, έχεις χάσει επεισόδια, βγαίνει και χωρίς μπλούζα. Ναι, βγαίνει χωρίς μπλούζα και χθες πλακώθηκα και με τον δήμαρχο του σπίτι. Πλακώθηκα. Γιατί? Διότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα, πάει και η κόρη μου η Ευγενία και θέλει να το δώσει σε ένα εργολάβο να κάνουν έργα και να πετάξουν έξω τα παιδιά. Μάζεψα λοιπόν τα παιδιά, να πούμε καμιά 200 άτομα, πήγαμε έξω από το Δήμο, συνθήματα, κατέβα κάτω του λέω, ήρθε εκεί ένας τύπος, ήταν ένας εκεί σύμβουλος. Και εδώ το που λέτε λέει πιο πέρα λίγο. Λέω τι έγινε, ρε, και βρήκαμε λύση, πανηγύρι τα παιδιά από κάτω, καθηγητές, έγινε χάπι. Γεια σου ρε αυτό που λέτε και βάρα. Μπράβο, γίγαντα. Ναι, και ο Ζεύας λέει μπλέξαμε τώρα με αυτόν. Καλύτερα, λέω κρεπάρ το Δήμο το έργο με τον εργολάβο. Βγάλετε λεφτά, δεν είπαμε να με βγάλετε, κάντε το έργο, αλλά τα παιδιά 3 μήνες που είναι διακοπές, πλακωθείτε και κάθετε. Όχι σαν το πάρκο εκεί στον Άι Ζαράφη, 8 μήνες να φτιάξει ένα πάρκο, ρε μπαγκάσες τους λέω. Στην Κίνα, σε 6 μέρες κάνανε να πούμε ένα νοσοκομείο και εσύ 10 άτομα, ένα φτιάρι, 9 πίνουν καφέ και ο άλλος με το φτιάρι κοιτάει το καπαναριό του Άι Ζαράφη. Μιλάμε για χώρα. Δηλαδή
να είμαι εγώ κυβερνήτης, να στείλω εξορία όλοι. Εντάξει, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα πάρκα, καμπαναριά και σχολεία κλπ. Και να πάμε στην παλίτσα. Πάμε μπάλα. Θα... Και να πω για τον Ατρόμητο, ναι. Και ο Νίκος είπε, πολύ βαρύ βλέπω μπροστά στην περιοχή. Το Βέλιο. Μαλθακό, ναι, μαλθακό, ανέκρηκτο και πολύ αργό. Δικαιώνεται εδώ ο Νίκος. Mm-hmm. Όταν τα center back του πολύ αργά και οι δύο. Τις βρίσκει στο πέλαγος ο Άρης, με μια κάθετη πάσα στο χώρο, πάρ' το 1-0, τρέχα εσύ να κάνεις, να πούμε, 15 κόρτερ, να κάνεις το 1-1. Ο Αλέφαντος στην μπάλα είναι ο νούμερο 1, τα λέει όμορφα, χρόνια τώρα, εγώ τον ξέρω από 15 ετών, 16, έφτασα 52 και ακόμα μαθαίνουμε από τον Νίκο. Στο πέλαγος ο Γούτας, πάρτινα χαμηλά, 0-1. Αντίο ζωή Παντελίδης, έβαλε το Βέλιο σέντερ. Ωραία. Αφού ανοίξαμε την κουβέντα με το Περιστέρι, με το Ατρόμητο Σάρι στο Περιστέρι, Γιώργο, πάμε, είμαστε πιο ευέλικτοι στη ροή. Ναι. Να δούμε λίγο εντεκάδες, στιγμιότητα, να μπούμε σε κλίμα. Έλεγα και νωρίτερα το αρνητικό στατιστικό 0 γκολ σε 8 μάτς για τον Ατρόμητο. Και αυτό ενισχύει αυτό που λέει ο Νίκος, γιατί όταν δυσκολεύεσαι να κάνεις γκολ μπροστά, εάν φας έστω και ένα πίσω, έχασες. Λοιπόν, να δούμε πώς κατέβηκαν οι δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος με Βέλιο, Νταβιώτη, Ενσικουλού, Τριάδα μπροστά, Χαρίση, Μπουσούλαζιτς, Αντρούτσο στα χαφ, Κατράνη, Κυβρακίδη, Ριζβάνη, Γούτα και τον Μέγερη. Και μας λες, Νίκο, ότι αυτός ο Ατρόμητος που είδαμε ήθελε ένα στόπερ ακόμα, έτσι. Βέβαια. Ένα στόπερ ακόμα. Πας στη Σία, γιατί δεν παίζεται έτσι παραδείγματος χάρη ο Άρης, πώς θα το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πάλι τον Ατρόμητο άλλη μια φορά για να πάμε και στον πίνακα. Έχοντας δηλαδή ακόμα ένα στόπερ σε Ριζβάνη Γούτα, να είχε 5 πίσω. Τα χαφ του, αφού ο Όμπλης... Ο Ριζβάνης έπαιξε. Ο Ριζβάνης δεν ξεκίνησε. Δεν ήταν. Ο Πιτσιρικάς ο άλλος ήταν, ναι. Ναι, δεν είχε το Ριζβάνη, δεν τον είχε. Ο Στρούγκα με τον Γούτα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ακόμη χειρότερα. Που είχε διάδα άπειρο κάποιον άλλο. Έτσι. Οπότε να είχε τα χαφ του κανονικά, τα τρία χαφ. Και μπροστά νομίζω θα έβαζε ο Νίκος Ενσικολού με Βέλιο, Ενσικολού, Μανούσο, να έχει λίγο ταχύτητα. Και πρέπει να τον παίχτη να πάρει φορ. Να κοιτάς να τον βελτιώνεις. Δηλαδή βλέπω ένα Βέλιο, ναι. Ανύπαρτο παίχτη. Ένα όρθιο πράγμα, mm-hmm. ποτέ δεν τριπλάρει. Πρέπει να τον πάρεις στην προπόνηση, να του βάλεις σε ένα αμυντικό. Δυο σας να ασχοληθείς από πάνω του τουλάχιστον 3/4. Έτσι θα τριπλάρεις, εκεί θα μπεις. Σταμάτα την μπάλα. Να τον βελτιώσεις, ναι. Τον έχει, όπως έπαιρε στο Βέλγιο, ήρθε εδώ, τίποτε. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Περιμένει να πάρει καμιά κεφαλιά. Τα καλά του μάτς τα θυμάμαι, Κώστα, σε Ηρακλή. Και λίγο Αγγλία στο ξεκίνημα, αλλά είναι πολλά χρόνια πίσω. Ξέρεις, η αλήθεια, άκου τι έπατε και ο Βέλιος. Ναι. Ήταν αργός. Τώρα φωνάζει ο γυμναστής, δεν με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει εμένα. Έχει γυμναστεί πώς έχουν οι μεγαλοκυρίες που είναι πλούσιες, να πούμε, personal trainer. Και τον έχει κάνει ανέκρηκτο, αργό, νοσηλικό, δεν πάει στα πρώτα μέτρα. Δηλαδή αυτός έχει κάνει γυμναστική και αντί να γίνει εκρηκτικός, που το σώμα του είναι τέτοιο που θέλει την έκρηξη, ακόμα χειρότερος. Μετά, δικαίωση Αλέφαντου για το center for. Πού ο Βέλιος φαίνεται ότι δεν είναι for μεγάλης κλάσεως. Όχι στον γκολ που χάνει. Ότι βγαίνει τέταρτη γκουλεστά. Πλασάρι λέει out. Δεν με νοιάζει εμένα να πλασάρι out. Ο center for ο μεγάλος, ο καλός, πάει τριπλάρι το τερματοφύλακα και μπαίνει. Τραβάει δηλαδή την τρίπλα με το δεξί από τη μεριά το δεξί χέρι του τερματοφύλακα και πλασάρει με το αριστερό. Αυτός επειδή δεν μπορεί, είναι και πλάσαρε out. Μπορεί ακόμα και, αλλά πάλι το ίδιο θα... Αυτά ο Νίκος μας τα έχει πει, εγώ από μόνο τον άκουγα. Ο Φορ πρέπει να έχει προσωπικά γκολ. Μα αν βγεις τέτα τέτ, μόνος σου. Δηλαδή ο... Δεν φορτισάει, δεν τον τρίπλερνε. Ξέρω εγώ ένας...
όχι ο Άκπο, δεν θα έπαιρνε τρίπλα. Ο Άκπο, ο μαύρος που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μόνο αυτό. Ο Κλάους που είχανε, θα σούτερνε κι αυτός. Ο Χασάν, θα δεν τρίπλερνε, να το έκανε αυτός καλό με το κεφάλι. Του Άρη, ο Ιντέγε. Άλλος, αυτόν είναι γυμνασμένος, κάνει χιλιόμετρα, μας λέει ο Νίκος, ρε Νίκο τι λέω εγώ, πώς έγινε από τις πρώτες χώρες στον Ολυμπιακό. Φέρνανε μου λέει μέσα, από τα 5 μέτρα την πλάσανε, γκολ. Εδώ τώρα του δίνει την μπάλα και πια κάνει κοντρόλ. Μπάλα στα πόδια, την πατάει και πέφτει. Υποδοχή μπάλας με κόλλο στην αισία, τη χάνεις. Χαλάει και τη θέσεις. Δηλαδή, και ο ένας σέντερφορ και ο άλλος ήταν σε κατάσταση δραματική. Και όσοι ξέρουν μπάλα και συγκυματίζουν, το πετάνε μηδένα σε έναν γκολ και παίρνουν 3 φορές τα λεπτά τους απάνω. Λοιπόν, να δούμε και την εντεκάδα του Άρη που παρά τα όσα λέγαμε πριν τη σέντρα του αγώνα τελικά έβαλε τον Ιντέγε βασικό για να έχει εννιάρη. Με Γκάμα, Φετφατζίδη, Λάρσον, Ματίγια, Σάσα, Κορκούτ, Ρόουζ, Δελιζίση, Βέλεθ και τον Κουέστα. Τον Άρη, Νίκο, πώς τον είδες? Ο Άρης, εντάξει, είναι ανεβασμένος πολύ ο Φετφατζίδης. Ναι. Πολύ καλά πάει, δηλαδή κάνει δεύτερη καριέρα που λέμε. Mm-hmm. Δεύτερη νιώτη, ναι. Είναι ωραίος, ναι, κάτω η μπάλα, τριπλέρ, παίζει, αδειάζει, φτιάχνει, σουτάρει, mm-hmm. είναι καλή. Για Άρη, Ολυμπιακό θα τον ήθελες, όπως τον βλέπεις τώρα, ή επειδή μαζί με Βαλμπουενά και Φετφατζίδη θα μαζευόντουσαν πολύ κοντοί. Εντάξει, σε αυτό δίκιο έχεις, αλλά είναι καλός παίχτης. Ναι. Είναι θεαματικός. Δηλαδή, αν έκανε τα παιχνίδια που κάνει στον Άρη, αν έκανε στον Ολυμπιακό, θα είχε ξεσηκωθεί. Θα άρεσε. Ναι. Θα άρεσε. Γλιστράει. Γλιστράει και είναι και από τους λίγους, αν και Έλληνας, που το θα πάει στο έναν με έναν. Δεν το φοβάται. Κατευθείαν, με τίποτε. Το επιδιώκει. Και γλιστράει και δίνει ναι. θέαμα. Ναι. Ενώ βλέπεις ο Βαλμπουενά, θα παράσει. Φημερίδες, ξέρω εγώ, κάνει τη σέντρα, λέει, έγινε το γκολ. Σέντρα την κάνεις τώρα. Δεν πες κανένα ρόλο, ναι. αυτός που κάνει το γκολ είναι. Το ρήγμα είναι να κάνεις αυτή την περίπτωση. Το να σου πω, δηλαδή, ότι είναι καλός παίξε ο Φετφατζίδης. Mm-hmm. Κάνει καριέρα καινούρια στον Άρη. Φετφατζίδης ή Ποντένσε? Ο Ποντένσε είναι εξτρέμ. Ναι. Μεταξύ μας. Ναι. Εμένα αυτά τα εξτρέμ ποτέ σε τέτοιοι Βαλμπουενά δεν μ' αρέσουν. Mm-hmm. Για μένα. Βαλμπουενά εξτρέμ, εντάξει, παίζει. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν είναι extreme, αλλά... δεν υπάρχουν, Γιάννη, δεν είναι εξτρέμ. Mm-hmm. Περιμένεις να κάνει μια σέντρα στον τάδε, στον αλφα, στον βιδά. Δεν είναι. Έχω δει παίχτες εγώ να είναι ταχύτατοι, να είναι γρήγοροι. Δηλαδή ήταν ο Τζόζεφ, ήταν ο Γιανακόπουλος, ήταν ο Σιδέρης, ο Ιφαντής, ο Αναστόπουλος. Ήταν φοβεροί. Mm-hmm. Ταχύτατοι, ναι. σύμφωνες. Βλέπαμε θέαμα να φύγουν να κάνουν. Τώρα δεν έχουν σχέση αυτοί μπροστά σε αυτούς. Αναστόπλος, Σιδέρη, Φαντή, Τζόρτζεβιτς, Γιανακόπουλος και τέτοια μου είπε κι άλλος. Λοιπόν, και για τα γκολ που κάνανε και για ότι ήταν και πιο κορμιά. Και πιο παίχτες και όλα. Πιο... Ναι, ναι, πιο πολύ στιβάρης. Πιο παίχτες. Ναι. Πολύ δυσέβρετοι. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχουν ας πούμε αυτοί οι παίχτες. Και θέλω να σου πω ότι δεν το βλέπεις και βλέπεις αγκομαχή εκεί να κάνει το πρώτο γκολ ο Ολυμπιακός. Δεν είναι η ομάδα που μπήκα μέσα. Μπαμπαμ, το έκανα 2-0 στην πρώτη μισή ώρα. Πες, θα κάνει τη σέντρα ο άλλος, θα πει τα λεπτά, θα πάρει τα λεπτά. Θα πες μου, Κωστά. Ναι, στο Ολυμπιακό βλέπω. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, παιδί, έχουμε ναι, ναι. και το βίντεο. Μήπως πάμε να δούμε, αφού μιλάγαμε για το Ατρόμητο Σάρης. Να πω και για τον Ατρόμητο να ρωτήσω ναι. τον Νίκο κάτι. Ναι. Εγώ βλέπω και τον Ατρόμητο, δηλαδή και σαν προπόνηση, δεν ξέρω αν φταίει ο Παντελίδης ή ο προηγούμενος ή και οι δύο. Είναι ανέκριστοι παίκτες. Δηλαδή, αν το Βέλιος είναι αργός και ο Γούτας είναι αργός, ο Κατράνης και ο Τιβρακίδη, mm-hmm. μεμονωμένα, που είναι ταχυδυναμικοί παίκτες. Τους βλέπεις σαν μαγκωμένους, να τα κάνει το σπριντ μαγκωμένος. Οι δύο χαφ, όχι ο Μπουσούλαδη, ο Ανδρούτσος και ο Χαρίτης. Δεν είναι μεγάλη χαφ. Δεν είναι μεγάλη χαφ, αλλά στην ταχύτητα τους βλέπω είναι πιο πίσω από ό,τι ήταν. Και λέω εγώ τώρα, επειδή ο Νίκος, τον έχω δει σε προπονήσεις, που έκανε στις ομάδες, mm-hmm. σε κλειστούς χώρους ο Νίκος, έβαζε ένταση. Δηλαδή,
έβαζε 20 επί 20 μέσα, έδινε ασκήσεις για να μπορεί ο παίκτης να τη δίνει στο μικρό χώρο και να φεύγει και να κάνει. Και έχει πάρει από το κάπελ και είχαν 150 προπονητές και βλέπανε. Λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Κακράνης, δεκαριστέρα, Σταλέτο, Κυβρακίδη, τακτικά 400. Ο Χαρίτης και ο άλλος ο Αδρούτσος. Δεν μπορεί να είναι ένα κλικ πίσω σε ταχύτητα από ό,τι ήτανε. Δηλαδή βλέπω ότι γενικά ο Ατρόμητος ήταν ανεκρηκτός, πάσα σφικρή και από εκεί και πέρα κενό χώρο. Και με ένα Αριανό που έβλεπα το παιχνίδι, καθότανε, ούτε ανησυχούσε, μόνο όταν γίνεται μια σέντρα στα κόρνερ και πάλι ξέρετε έλεγε. Ο Βέλετ μου λέει, που είναι ένα κεφάλι πιο κοντός από το Βέλιο, τον παίρνει λέει κεφαλιά. Λα ούτε στον αέρα. Αυτό που λες για την έκρηξη. Λοιπόν, ρωτάει, εγώ μεταφέρω γιατί είναι πολύ καλός ο ήχος, έτσι. Ρωτάει ο Κώστας το εξής. Και για τον Κυβρακίδη και για τον Κατράνη, τα δύο ακραία μπακ που έχουν μια ταχυδύναμη, έτσι. Τα χαφ, ο Αντρούτσος, ο Χαρίσης δεν είναι πολύ γρήγοροι, αλλά είναι πιο αργοί από ό,τι τους ξέραμε. Είναι θέμα προπονητή ότι δεν παίζει καθόλου με το χώρο, με την ταχύτητα, και ο Ατρόμητος φαίνεται να μην έχει και έκρηξη, να μην έχει ταχυδύναμη. Κοίταξε ο... Εκτός δηλαδή, από την τακτική. Ναι, δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις. Το θέμα είναι ότι δεν πάνε έξω να δούνε προπονήσεις. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Εγώ βρήκα το συγχωρεμένο έμνηστο φοβερό άνθρωπο τον Τάκτον Ηλιάδη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός σαν άνθρωπος και με βοήθησε αφάνταστα. Mm-hmm. Άγια τα κοκαλά του. Και να ζήσουν τα παιδιά του, πάνε 100 ετών, να τον θυμώνται. Τι με βοήθησε. Εγώ πάω και βλέπω τον Βάισβάιλερ. Κάθομαι 20 μέρες. Ναι. Και έκανε την ίδια προπόνηση. Mm-hmm. Είχε έναν Έλληνα φυσιοθεραπευτή, τον Φιλίππου. Του λέω, τι γίνεται ρε Φιλίππου και τα λοιπά. Μου λέει, αυτά κάνει, μου λέει και τα λοιπά. Φεύγω. Πάω να δω το Χάπελ. Βλέπω φοβερή κατάσταση. Κάθε μέρα καινούρια. Μαγεύτηκες. 7 χρόνια μόνιμα. Ναι. Μόνιμα στο Χάπελ. Mm-hmm. Μετά πήγα να δω και δύο προπονήσεις. Το προπονητή που ήταν στην εθνική ομάδα, το Βεγγέρ, Γερμανία. Το Γερμανό, ναι, που είχαμε εδώ. Τον Ρεχάγγελ. Το Ρεχάγγελ. Ναι. Μηδέν. Έφυγα αμέσως. Το ξαναπάτησα στη Βρέντε Βρέμπης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ώρα διαδρομή από εκεί από το Αμβούργο. Κάθε μέρα, 7 χρόνια πήγαινα συνέχεια. Πήρα 1500 διαφορετικές προπονήσεις. Ήμουνα τυχερός. Θεός χωρίς τα κόκαλα του Ηλιάδη που με βοήθησε. Αλλιώς δεν μπορούσα. Πήγαινα εδώ στο Λαλάκι σε ένα μπαρ που πήγαινα. Ναι, την έχουμε την ιστορία. Αλλά Νίκο, ήσουν και καλός δέκτης. Δηλαδή, ήμουν φοβερός. Αυτό που έβλεπες, ναι, το καταλάβαινες και το απορροφούσες. Και τα έγραφα όλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν πήγα στο Γάπερ, λέω τέρμα, άραξα εδώ. Ναι. Κάθε φορά. Κάθε χρόνο και καινούρια. Τρομερά. Λέω τέρμα, πόσα πήρα. 2.000 προπονήσεις, φτάνουν 1.500, είναι τρομερό. Ήταν γράψεις. Τρομερό. Ναι. Έστησα αυτό, πάγκο αλλαγές τέτοια ιστορίας, ήμουν έμφυτος, συνδύασα μια καταπληκτική κατάσταση. Στα χρόνια που ζούμε τώρα, πιστεύεις ότι αν πάει κάποιος Έλληνας προπονητής έξω, ναι, ποιους προπονητές θα πρότεινες από αυτούς που υπάρχουν τώρα να πάει να δει? Κοίταξε να δεις... από αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση. Ναι, να δεις και τι προπόνηση κάνει. Αν κάνει, δηλαδή να κόβει, ναι, και το μάτι του. Ναι, ναι. Δηλαδή, να κοιτάξεις τον Κόντε που έπαιζε το 5-3-2, τι προπόνηση κάνει, mm-hmm, στην Ίντερ. Mm-hmm. Μετά, δεν βλέπετε τι να δεις στο Σάρι. Βλέπω έχουν παράπονα εκεί παίχτες. Ναι, δεν τον δείχνει. Έχουν έτοιμο. Ο Σόλσκερ δεν λέει τίποτε. Mm-hmm. Κακώς τον κρατάει η Manchester United. Τον Κλοπ θα δεις. Ναι. Κλοπ, αλλά αυτός μπορεί να μην έχει ποικιλία. Γιατί εγώ mm-hmm πήγαινα να δω έξω, είχα πάει τότε να δω τη Λίβερπουλ. Ναι. Δεν είχε τίποτε. Ναι. Και πήγα να δω την ΑΕΚ. Ναι. Και έκανε μια καταπληκτική δουλειά ο Φάντροκ. Ο Φάντροκ, ναι. Καταπληκτική δουλειά. Να ρωτήσω ενώ κάτι. Πήγαινα από το πρωί. Ναι. Είχε πρωινή προπόνηση ή απόγευμα. Έφευγα 2 ώρες πιο μπροστά από το πορτάκι. Mm-hmm. Πήγαινα πίσω στην εξέδρα με το βιβλίο κάτω εκεί να με βλέπουν, ναι, και τα έγραφα όλα.
Ήταν φοβερός. Πρωινές προπονήσεις, διαφορετικά. Δηλαδή το κυνήγησα. Το Φάντροκ πήρα φοβερή δουλειά. Πήρα στο Χάπελ φοβερή δουλειά. Από τους άλλους που πήγα να παρακολουθήσω και εμένα. Οπότε υπάρχει περίπτωση ο Κλοπ που μας παρουσιάζει πέρσι και ειδικά φέτος αυτή τη Λίβερπουλ που δεν σταματάει πουθενά. Να μην έχει ποικιλία στις προπονήσεις, παρόλα αυτά να πηγαίνει τόσο καλά στα παιχνίδια. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ή ας πούμε ο Κόντε, γιατί είναι και προπονητές που έχουν μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. 5-3-2 ο Κόντε, 4-3-3 ο Κλοπ, 4-4-2 ο Σιμεώνε. Αυτό σημαίνει κάτι για τις προπονήσεις. Δεν σημαίνει κάτι, γιατί 4-3-3 έπαιζε και ο Γερμανός. Ο Μπόμπεκ. Όχι, άστο, το Μπόμπεκ θα σου πω. Έπαιζε ο αυτός μωρέ που ήταν, που είπα προηγουμένως. Ρεχαγγέλ. Όχι. Α, Βάισβάιλερ. Βάισβάιλερ, μπράβο. 4-3-3, Βάισβάιλερ, όνομα μεγάλο. Και ήταν ο Φιλίππου. Του λέω, τι κάνει, του λέω, αυτό συνεχίζει. Ναι, μου λέει, τα ίδια, τα γεννά και τα λοιπά. Νίκο, μήπως ξέχασες ένα, μήπως, μου λέει, μπορεί να σε είδε κιόλας και να τα κρύβει. Αλλά δείχνει τίποτα άλλο. Δεν έχει δείξει μέχρι τώρα. Αράζω εγώ και κάθομαι 1,5 μήνα. Ναι. Και κάνει τα ίδια κάθε μέρα. Λέω τέρμα, έτσι. Φτάει. Οπότε δεν πήρε τίποτα. Θυμάσαι το Βάισβάιλερ, τίποτα. Ο Μπόμπεκ ήταν πολύ καλό στο 4-3-3. Συντακτική. Όχι σε προπόνηση, συντακτική. Μηδέν. Δεν έπαιρνε τίποτε προπόνηση. Αλλά συντακτική ήταν μάγο. Άρα συμβαίνει αυτό. Brian Clough, Nottingham Forest. Brian Clough δεν τον πήγα. 4-4-2. Δεν πήγα. Δεν πήγα. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν κάτισα. Δεν έκανε δουλειά, ξέρεις, ποιότητος και τέτοια, την κοπάνησα. Άρα για να μην αναρωτιέται και ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει, υπάρχουν περιπτώσεις προπονητών που μπορεί να μην έχουν ποικιλία στις προπονήσεις, αλλά να φέρουν καλά αποτελέσματα γιατί παίζουν ένα σύστημα συγκεκριμένο. Ναι, αλλά δεν σπουδάζεις. Ναι, δεν μαθαίνεις, απλά. Τίποτε. Άρα, απλά πας ταξίδι, την πάτησες. Ναι. Πρέπει να φύγεις. Τι το θέμα κάνεις. Είναι όποιο θέλει να σπάει να δει. Δείσαι. Φερρυπίνο Κλοπ, αν κάνει την ίδια προπόνηση κάθε μέρα, δεν λέει τίποτε, κατάλαβες. Θα δεις το 4-3-3, τι να πας στην άλλη μέρα προπόνηση, την άλλη, φεύγεις. Έφυγες. Λοιπόν, πάμε και εμείς τώρα να... Εγώ έτσι έκανα. Όταν έβλεπα άσχετα μία-δύο προπονήσεις, δρόμο. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ατρόμητος Άρης 0-1 και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κλπ. Ο Άρης ήταν αυτός που πέρασε από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θα βρεθεί στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος μετά από 10 χρόνια. Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με τον Μέγερ κάτω από τα δοκάρια, Κατράνη, Γούτα, Στρούγκη, Κυβρακίδη στην άμυνα, Μπουσούλας, Χαρίτσης, Ανδρούτσο στο κέντρο, Ενσικουλού, Νταβιώτης στα χαφ, ενώ ο Βέλιος στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με τον Γουέστα κάτω από τα δοκάρια, Κόχουρτ, Βέλεθ, Δελζίση, Ρόου στην αμυντική γραμμή, Γκάμα, Λάρσον, Φετφατζίδη, Ματίγια, Σάσα στο κέντρο, ενώ στη θέση του Φόρ βρισκόταν ο Ιντέγε. Το μάτς ξεκίνησε με λαθασμένη διαιτητική απόφαση που για καλή του στίχη δεν είχε την επιθυμητή για τον Ατρόμητο κατάληξη, αφού το σουτ του Βέλιο από θέση βολής πέρασε out. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 9 με την κεφαλιά του Ιντέγε που πέρασε ελάχιστα out και ακολούθησε το 0-1. Ο Γκάμα πέρασε φανταστική πάσα στο χώρο και ο Λάρσον με εξίσου καταπληκτικό πλασέ με το εξωτερικό νίκησε το Μέγερ. An important goal because it was the only one in this in these two games against Atromitos. So yeah, good feelings today. Ναι, πράγματι ήταν πολύ σημαντικό γκολ αυτό για μένα. Τα πιο σημαντικά μου, ίσως το πιο σημαντικό από τότε που είμαι στον Άρη, διότι ήταν και το μοναδικό στα δύο παιχνίδια με τον Ατρόμητο, οπότε νιώθω καλά και γενικώς νιώθουμε καλά. Nice timing to score the goal. Κλειδί ήταν το γρήγορο γκολ που πετύχαμε πράγματι, διότι μετά αμυνθήκαμε καλά. Ο Ατρόμητος μετά έπρεπε να βάλει 2 γκολ. Ένιωσε μεγάλη πίεση μετά, το βλέπαμε και εμείς αυτό, είχε πίεση. Οπότε ήταν σημαντικό που καταφέραμε να προηγηθούμε με ένα γρήγορο γκολ. Αυτό το γκολ αποσυντώνησε πλήρως τους περιστεριώτες, οι οποίοι δυσκολευόνταν να κρατήσουν την μπάλα και να την κυκλοφορήσουν σωστά. Δραστήριος ήταν ο Γιάννης Φετφατζίδης, παίζοντας σε δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής, ζήτησε και πήρε μπάλες, τρίπλαρε τους αντιπάλους του, έφτασε στην τελική, γύρισε και βοηθήσε στην άμυνα, ενώ προσπάθησε να ταΐσει τον Ιντέγια, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα του στο 35.
Ο Ατρόμητος που μετά τον γκολ χρειαζόταν 2 για να πάρει την πρόκριση, περιορίστηκε σε μακρινά σουτ και ο Κουέστα δεν ανησύχησε σχεδόν καθόλου. Ακόμα και όταν έχανε την μπάλα ο Άρης, οι παίκτες του βρίσκαν τρόπο να την αποσπάσουν ξανά. Το ποσοστό κατοχής ήταν υπέρ του Ατρομήτου, αλλά κίτρινοι ήταν αυτοί που πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, κυρίως λόγω της μεσοεπιθετικής ποιότητας που διακρίνουν τους παίκτες του. Ο μοναδικός παίκτης των γηπεδούχων που δεν έδειχνε έξω από τα νερά του ήταν ο Μπουσούλασιτς, που αμύνθηκε καλά και προσπάθησε να εκτελέσει κιόλας. Ο Παντελίδης, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού, πήρε την απόφαση να αλλάξει τις πλευρές του Νταβιώτη και του Σικουλού. Ο πρώτος πέρασε αριστερά και ο δεύτερος δεξιά. Αυτή η αλλαγή όμως δεν απόδωσε καρπούς. Τα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου κύλησαν χωρίς τίποτα το αξιοσημείωτο. Ατρόμητος ήταν πίσω στο σκόρ, χρειαζόταν 2 γκολ, αλλά η ομάδα που έχασε τη σπουδαιότερη ευκαιρία στο δεύτερο μισό ήταν ο Άρης. Ο Φεβατζίδης πέρασε μια εξαιρετική πάση στον Ιντέγια, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ από δεξιά. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το δοκάρι. Στο 88 Ένινγκ πέρασε εκτός αγώνα το Φετβατζίδη και έβαλε το Σόουσα. Ένας αμυντικός στη θέση ενός εξτρέμ δηλαδή. Σαφής ο στόχος του Γερμανού να κλειδώσει το 0. Στα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που κρατήθηκαν δεν άλλαξε κάτι. Ο Άρης κατέκτησε δίκαια την νίκη πρόκριση, δείχνοντας πως από τον Ατρόμητο έχει καλύτερο σύνολο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι καταρχάς που επιτεύξαμε να προκριθούμε, όπως είπατε, μετά από 10 χρόνια να μπούμε στην τετράδα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δικαιώσαμε όσο κόσμο βρέθηκε δίπλα μας. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά, σταθήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι και θέλω να πιστεύω ότι θα σταθούμε και στα επόμενα που έρχονται. Λοιπόν, από τον Άρη να πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. 1-0 στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό και νομίζω σχετικά εύκολα, έτσι, Νίκο, στο κύπελο μεσοβδόμαδα. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Τον Παναθηναϊκό, 1-0. 1-0, ναι. Εδώ στην Αθήνα, ναι. Εντάξει. Πιο καλό ήταν ο ΠΑΟΚ, κατέβηκε εδώ, εντάξει. Το έβαλε πήρε. Και γρήγορα τον γκολ. Ο Δόνης είναι το ίδιο βιολί. Έχει νέους παίχτες. Επιτυχία που έβγαλε στους νέους. Από εκεί και πέρα, τα χέρια πίσω, ξέφραγω αμπέλι. Λες και είναι οι παιχταράδες. Θέλουν μυαλό, θέλουν ξυπνάδα. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, να πούμε δύο κουβεντούλες στον πίνακα, δώσω να καταλάβεις. Πάμε μπορεί πίνακα. Να δείξει, ναι. Λοιπόν, ερχόταν ο Μπόμπεκ στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Μπόμπεκ δεν έκανε προπόνηση, την ίδια 0. Ναι. Αλλά η συντακτική ήταν βασιλιάς. Δεν πιάνεται. Έπαιρνε λοιπόν τους 11 παίχτες. Ναι. Ή και τους αναπληρωματικούς μετά, αλλά εγώ σου λέω μια εντεκάδα. Είχε μπακ δεξί, μπακ αριστερό. Ναι. Στόπερ δεν έβαζε. Ναι. Είχε στην προπόνηση. Ναι, ναι. Μεσαίο χαφ, δεξί αριστερό. Ναι. Έξω δεξιά, σεντρεφόρο, έξω αριστερά. 4-3-3. Ναι. Τους έλεγε λοιπόν, περπατηστά. Στο είχε κάνει στον πίνακα μέσα όλα, έξω τους το τίμιζε. Περπατώντας. Ο έξω δεξιά, σεντρεφόρο. Δεν πήγαινε ο μπακ εκεί, ο σεντρεφόρο εκεί. Ναι. Μόλις άκουγε ο έξω δεξιά, σεντρεφόρο, ερχόταν εδώ, του κάνε χώρο. Έμπαινε μέσα. Εδώ. 2. Στη θέση εδώ θα βγει ο χάφο δεξής. Εδώ θα πάει ο μεσαίος, εδώ ο άλλος, οι άλλοι θα έρθουν. Ερχόντουσαν πάλι στη θέση τους. Παράδειγμα, ας δώσω αγαταλάβη. Χωρίς μπάλα, έτσι. Χωρίς μπάλα. Τα ίδια περπατησά, τα ίδια. Σέντρε φόρο έξω δεξιά. Ο χάφο δεξής εξτρέμ. Πήγαινε. Αυτός δεν καθόταν εδώ. Τον κάλυπτε. Τον κάλυπτε. Με ένα ταμπάκ. Πίσω πάλι. Πίσω πάλι. Πίσω πάλι. Πίσω η εντολή, Νίκο, ήταν σε έναν, αλλά κάναν και οι υπόλοιποι τις κινήσεις. Ναι, έτσι. Τους τα έλεγε. Στο είχε ετοιμάσει. Έλεγε εκεί. Μετά. Μόλις συνειδητοποίησε αυτό, έλεγε. Ο έξω δεξιά σέντρεφορ. Ο χάφο δεξής έξω δεξιά. Εδώ. Φαμπ. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Φύγαμε πάλι. Ιεζός θα έκανε. Συνέχεια. Αυτό το έκανε τώρα μισή ώρα. Ναι. Περπατώντας. Το ίδιο σε πήγαινε από αριστερά. Ναι. Ο έξω αριστερά σέντρεφορ. 1, 2. Εκεί γινότανε. Αυτός έρχονταν εδώ. Γινόταν αυτό. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Ο έξω αριστερά σέντρεφορ. 1, 2. Ο χάφο αριστερός εδώ. Αυτός εδώ, αυτός εδώ. Αυτοί μέναν. Άρα με την μία κίνηση γινόντουσαν άλλες δύο καλύψεις από πίσω. Βέβαια. Μπράβο σου.
Εδώ, έτσι, όπως ήταν. Ο έξα αριστερά σεντρεφόρ πάλι. Πατ! Ένα τροχαδάκι, δώσ' του. Πάμε εδώ. Ωραία. Τώρα σου λέγε. Και τελειώνω λίγο, ναι, να δει ο κόλ. Ο χάφο δεξής σεντρεφόρ. Ναι. Δεν έμπαινε ο έξτρεμ τώρα. Ναι, τώρα από άξονα. Τώρα έκανε παπ. Πάμε. Ναι. Ελάτε πίσω. Δύο, τρεις. Ο χάφο δεξής σεντρεφόρ. Να το, αυτός κάλυπτε. Πάμε πίσω. Αριστερός χάφ τώρα. Τώρα πάμε εκεί. Ναι. Μπράβο. Ο σεντρεφόρ μέσα δεξιά. Εδώ. Δεν έμπαινε ο έξτρεμ, έμπαινε αυτός. Αυτός. Ερχόντουσαν εδώ πάλι. Πάλι το ίδιο. Το μαθαίναν αυτό. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Πάμε εδώ. Μετά, το είχαν μάθει αυτό. Ο μπάκο δεξής εξωδεξιά έλεγε. Α, δούλευε τώρα και πλαγιοκοπήσεις. Βέβαια, τους είχε ελεύθερα. Ναι. Εκεί, στη μισή ώρα που τους είχε, πρόσεξε. Μόλις έλεγε ο μπάκο δεξής εξτρέμ, ήξερε προηγουμένως, πήγαινε ο σέντρεφορ εδώ, όταν του έλεγες θα έρθει ο εξωδεξιά μέσα. Ναι. Αυτός έμπαινε, αυτός έβγαινε, αυτός εδώ, αυτός απάνω, εδώ. Mm-hmm. Πάμε πίσω. Άρα τις πήγαινε σταδιακά τις κινήσεις. Βέβαια. Έτσι. Για να τις μάθουνε. Ναι. Ξανά. Ο μπακ δεξί, εξωδεξιά. Ένας, δύο, θα φύγει ο εξτρέμ. Δεν μπορεί να φύγει αυτός. Ναι. Θέλει να κάνει χώρο. Ένα, μπακ δεξί, εξτρέμ. Φύγαμε, ωραία. Έρχεται μετά πάλι. Θέλω να σου πω, φωνάζει. Έτσι όπως είναι, τρεις. Το ίδιο λέει. Ο έξα αριστερά σεντρεφόρ. Εδώ. Και αυτός θα βγει εδώ. Πάει αυτό. Ο έξα αριστερά σεντρεφόρ και ο χάφο αριστερός εξτρέμ. Ναι, δύο κινήσεις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πάμε. Τα λέγε. Αυτά, ναι. Περπατώντας, Γιάννη, περπατησά. Δώσ' του. Τώρα μετά, τζόκιν. Ναι. Πάμε. Ναι. Γρήγορο. Έτσι όπως είμαστε. Ο έξω δεξιά σεντρεφόρ. Γρήγορα. Γρήγορα. Ξανά. Όλες τις κινήσεις αυτές τώρα... Μπάλα ποτέ έμπαινε. Γρήγορες. Θα σου πω τώρα. Ναι. Γρήγορες. Τις μάθαν. Ο έξω αριστερά σεντρεφόρ. Βολίδα. Εδώ. Αν θα μπει αυτός θα έρθει εδώ. Ναι. Αν θα μπει αυτός θα έρθει εδώ. Να τον καλύψει, ναι, άμα θα κάλυψη, ναι. Και ούτω καθεξής. Ναι, έκανε έτσι. Πέρναγε μισή ώρα έτσι, με αυτά. Εντάξει, άλλη προπόνηση, άλλη. Άλλη μισή ώρα την άλλη προπόνηση, άλλη μισή ώρα αυτά. Ναι. Τώρα με μπάλα. Ναι. Βέβαια. Balance, ναι. Βέβαια, έπαιρνε την μπάλα, παραδείγματος χάρη. Έτσι όπως ήταν εδώ, οι τρεις τους, λέμε έτσι. Ένας, δύο, τρεις. Πήγε και τα μπακ εδώ. Τα μπακ ήταν πίσω. Έπαιρνε την μπάλα, παραδείγματος χάρη. Παπ την πέταγε εδώ, στον μπακ. Αυτός έφευγε εδώ. Αυτός βολίδα εδώ. Και εξτρέμω αυτός χάρη. Έφευγε εδώ. Και αυτός ερχόταν εδώ και του πέταγε την μπάλα. Μία κίνηση για να πάνε. Ουσιαστικά πάντως σε μία κίνηση, Νίκο, κάνουν κίνηση τέσσερις παίκτες, έτσι. Τέσσερις παίκτες. Οπότε στην άμυνα τα χάνεις γιατί δεν ξέρεις. Μπράβο, δεν ξέρεις ποιον θα πρωτοπιάσεις. Μπράβο, Γιάννη. Ναι. Πολύ πανέξυπνο. Δηλαδή, ναι, μετά έλεγε εδώ. Είχε την μπάλα, ο χαφ. Ο χαφ στον έξω αριστερά και γίνεται εξτρέμ. Ναι. Του την πέταγε, ναι. Την έπαιρνε μέσα, αυτός άνοιγε, έμπαινε, αυτός έφευγε και την ώρα που κοίταγε ότι να την κάνει στον αμπένα του, την έκανε κοφτή αυτού. Και έφευγε. Έμπαινε μέσα, αυτή, ναι. Τώρα σε φουλ κατάσταση, ένας, δύο, τρεις, την γυρίσει να κάνει γκολ. Χωρίς αντιπάλου. Αυτή την εντολή, ναι. Την έδινε στο μιλητό ή με σφυρίχτρα. Στο. Την εντολή την έδινε στο μιλητό ή με σφυρίχτρα. Την εντολή. Όχι, μίλαγε. Στο μιλητό, έτσι. Βέβαια.
του έλεγε θα γίνει αυτή η κίνηση. Ναι. Την μπάλα, παραδείγματος χάρη, την έχει ο μεσαίος. Προφανώς θα έλεγε τα ονόματα αντί να λέει η θέση. Ναι, θα έλεγε τα ονόματα. Ο μεσαίος ο Χαπ τους λέει. Αντιδόσεις. Του έχει κάνει τώρα χωρίς μπάλα. Και την έκανε μετά σε επανάληψη. Και τα πήγες εκεί. Δηλαδή την ώρα που σφύλαγε του την έδινε και έφευγε. Αυτός για να μην τρακάρουνε έμπαινε μέσα με την μπάλα. Αυτός πήγαινε πιο εδώ ή την έδινε εδώ ή σουτάρινε και έφευγε αυτός. Και όλοι περιμένουν ότι θα δώσει την μπάλα ή εδώ ή εδώ. Και την έκοβε. Του την έκανε κοφτή και γινόταν αυτό. Αυτό. Γινόταν χαμός. Πάντως το πιο εντυπωσιακό θα είναι αυτό να το βλέπεις μετά σε παιχνίδι. Τρομερό. Γινότανε. Mm. Γιάννη μου, ο Ραπτόπουλος, mm. ο Κώστας, mm. καθότανε πάνω όταν ήμουνα στον Ηρακλή, mm. στην εξέντρα. Και τότε αυτά έβγαλα όλα εκεί χαμός. Και χάλασα τον κόσμο. Χαμός, δηλαδή, χαμός. Χαπελικά όλα. Mm. Γι' αυτό σου λέω, Θεός χώρες την ψυχή του Ηλιάδη, αν δεν είχα τον Ηλιάδη, με βόθησε ο Θεός να πετύχω σε ένα χάπελ με φοβερή ποικιλία. Να τον πετύχεις και στα τουζένια του. Ναι. Και είχα τύχει. Τώρα μπορεί να πας έξω και να δεις τον Γκουαρδιόλα να μην έχει ποικιλία. Και να απογοητευτείς. Ναι. Και να κάτσεις και να φύγεις. Να πας να δεις τον αυτό να δεν τον προβλέπεις τώρα. Τι να δεις, τον βλέπεις τώρα στο παιχνίδι κάθε αυτόν της Manchester United. Το Solskjaer. Δεν νομίζω να έχει ποικιλίες, να έχει τέτοια. Και έχεις, ας πούμε, πρέπει να δεις μετά, βλέπεις τώρα, να πάω να δω το, πες τον, το, όπως είπες, στον κλόπ. Ναι. Μπορεί να έχει την ίδια προπόνηση συνηθισμένη, να παίζει το 4-3-3 έτσι, αλλά άμα δεν πάρεις προπονήσεις, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο σκοπός είναι, έπαιρνα προπονήσεις, εντυπωσίαζα το κοινό, ερχόντουσαν όλοι, ναι. Μετά ήμουν εγώ καλό στον πάγκο, δέχτης και στην ομιλία να το δω, κλείνω μέσα, κάνω, mm. να τα πιάνω. Δηλαδή όλη η δουλειά μένα με ξύπνησε ο Μπόμπεκ. Ο Μπόμπεκ, ναι. Και από εκεί που πήρα σου είπε, δεν είμαι μόνο εγώ, πήγαινε και έξω. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, πριν κερδίσεις τον κόσμο, κερδίσεις τους παίκτες σου. Ορίστε. Πρώτα απ' όλα κερδίζει και τους παίκτες του με αυτή την προπόνηση. Γιατί μας έχεις πει για τον Τζοβάνι, πώς στην αρχή είχε και το τουπέ. Και μετά... Ο Μπόμπεκ μου άνοιξε τα μάτια στο, ναι. Καραϊσκάκι, ναι, ναι, ναι. Στο βοηθητικό. Ναι. Κάθε πρωί μόνιμος. Βροχή, χιόνια, κρύα, αλέφαντος εκεί. Ναι. Δεν έρχονταν κανένας. Και εδώ μου έλεγε καλή ώρα το Πολυκαντριώτης ο Γιάννης. Ναι. Τι θες ρε κάθε μέρα εδώ, θα κάτσεις να περιμένεις. Άντε γεια Γιαννάκη μου, έτσι. Του λέγα. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή. Πάμε Κώστα ΠΑΟΚ, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε. Και να βλέπουμε και δεκάδες εμείς παιδιά. Κοίτα. Ο Μάτος το κάνανε εξετάσεις, βρέθηκε κουρασμένος, φουπ, λέει ποιος θα παίξει δεξιμπακ. Είχανε πάρει έναν Ροντρίγκο από την Πορτογαλία, πατάτα, έπαιξε ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είχε όμως μπροστά το Λιμιό. Ο Βιερίνια, ο οποίος να πούμε ότι είναι εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς με τη Λάρισα. Ναι, τους κάνει διαχείριση, γιατί και οι δύο γέρο δεν μπορεί να βγάλει τρία και τέσσερα συνεχόμενα μάτς. Μετά, είναι κοντός όμως ο Βιερίνια. Ο Δόνης δεν χτύπησε ψηλά το δεύτερο δοκάρι, για παράδειγμα, μια λεπτομέρεια. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Μετά, ο Μπίζες βάλε Παλέμα. Έπαιζε ο Πάπου με 10 παίκτες. Είχε τον πολύ καλό το Μίχιτς στα χαφ, μέτριος ο άλλος χαφ. Έτσι, ο τερματοφύλακας άλλαξε Βασκαλάκης καλός, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά που ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ ψηλά, δεν το περίμενα, έκλεψε εκεί πολλές μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγει από αυτό. Έκανε βέβαια την ευκαιρία στο Χατζηθεοδωρίδης, γιατί ήταν πάνω ψηλά πολύ ο ΠΑΟΚ, δεν το έκανε. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει μέτρια στόπερ. Ο Πέλκας τέτοιο γκολ με τρίπλα να μπει, ο Λιμιός με τρίπλα από εκεί δε αριστερά. Να τριπλάρει ο Λιμιός και ο Πέλκας, το Κατζηθεοδωρίδη και τον Βούγκουρα, αν βρεθεί άλλος, center back, να τον τριπλάρει ο Πέλκας σε κλειστό χώρο, έλα πτύσσεται. Εντάξει, όχι, τώρα τον αδικείς, μια κλειστή τρίπλα την έχει ο Πέλκας, ρε φίλε, εντάξει.
Εντάξει, σε χώρο μεγάλο άμα βρεθεί ο Πέλκα, όταν, όταν λέω κλειστή τρίπλα, εννοώ κλειστή τρίπλα, δεν εννοώ ανοιχτό χώρο. Όταν ο ΠΑΟΚ έγινε 1-0 και βγήκε ο Παναθηναϊκός μπροστά, έκανε 6-7 επιθέσεις στο μεγάλο χώρο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Άμα δεν ήταν ο Μπίσες Βαγγιά της Καλάκης, θα ήταν 3-0. Θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε, ΠΑΟΚ πήρε ρίσκο να ανέβει πολύ ψηλά. Εκεί φάνηκε ο Παναθηναϊκός μικρός. Δηλαδή τα χρόνια τα παλιά δεν μπορούσε να έρθει ο ΠΑΟΚ με την Αθήνα στη Λόρο και να αρχίσει να κάνει άμυνα. Εντάξει, προφανώς. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει ντάμπλ, έχει ισχυροποιηθεί και τα τελευταία 2 χρόνια, 3 είναι top. Μετά το 1-0, καλή νύχτα ζωή. Εντάξει, είναι και μετά κύπελο, μετά σβήνει το παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι, Γιάννη. Ένα που είναι σοβαρό, ότι εκεί που σύγχναζα και τα λοιπά, μου λέει και δεν ξέρεις γλώσσα, ο κύριος Σταξιουλιάδης. Ναι. Και βρήκαμε, βότησε ο Νίκος ο Γεωργόπουλος. Ναι. Είμαστε μαζί στάδιο τώρα, γυμναζόμαστε. Απτέστος στα εγγλέζικα, απτέστος βέλγικα, ήταν στο Βέλγιο πολλά χρόνια και πήγα και πολλές φορές με τον Τζίμα, ήξερε εγγλέζικα. Ναι, ναι. Είναι ωραίο μεγάλη δίδυμο. Δουλειά. Ναι. Μεγάλη δουλειά, γιατί θυμάμαι τότε μου λέγε ο Φιλίππου, Βαϊσβάλερ μου λέει, ναι, η γλώσσα, ποιον θα κάνει τον Τερμινά, εντάξει είχα αυτόν, αλλά μετά πήρα τον Γεωργόπουλο και όπου ήθελα και μετά πήγαμε στο Χάπελο, οπότε εκεί ήξερε τη γλώσσα μαζί, του παντού. Μόνιμα για να πάω. Το έλεγα στον Κυρτάκη και το βλέπε λογικό. Ναι, ναι. Του λέω να πάρω και ένα από εδώ, που να βρω και κάτω. Του λέω δουλεύουν όλοι. Πήγαμε να βρούμε, ξέρω εγώ, μια φορά. Δουλεύουν όλοι έτσι. Έτσι. Είναι... Πάρ' τον, ναι, μου λέει. Και τον έπαιρνα. Δηλαδή, άγια τα κόκαλά του. Είχα Άγιο, με βόθησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ της νίκης του ΠΑΟ και της πρόκρισής του στα ημιτελικά του κυπέλου βάρος του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε. Το δικό του μήνυμα για τους ερωτευμένους ΠΑΟΚτζήδες έστειλε μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ Λευτέρης Δούκας. Γνωρίζεις ανθρώπους, συνδέεσαι, κολλάς, τους ερωτεύεσαι, μετά απομακρύνεσαι, τους αποστρέφεσαι, δεν αλλάζεις κουβέντα. Σε εγωιτεύουν τα περιβάλλοντα που ζεις. Στην πορεία σε εκνευρίζουν. Σου δημιουργούν απέχθεια και τάσεις φυγής. Επιθυμείς ακόμα και υλικά αγαθά, σπίτια, αυτοκίνητα, ρούχα. Κάποτε τα βαριέσαι όμως και θες να τα αλλάξεις. Ο ΠΑΟΚ σε κρατά πάντα δέσμιο. Το συνέστημα που σου γεννά δεν παραμένει μόνο αναλύωτο, αλλά ενισχύεται όποτε σε πληγώνει. Ο έρωτας που επιτηδευμένα γιορτάζεται σήμερα, ίσως σε κρατήσει ξάγρυπνο τον πρώτο καιρό, μετά γίνεται ρουτίνα. Ο ΠΑΟΚ σε γεμίζει σταθερά με αγωνίες, λύπες, χαρές, ελπίδες, σου δημιουργεί πάντα την ίδια προσμονή για να τον δεις. Και κάθε που αυτό συμβαίνει, είναι σαν την πρώτη φορά. Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΠΑΟΚ Γιώργος Σαββίδης ανέβασε στο Instagram φωτογραφία η οποία απεικονίζει απόσπασμα από άρθρο που αναφέρει ότι ο Σαββίδης θα επισκεφτεί τη Βραζιλία και τη Φορταλέζα αναφορικά με το ενδιαφέρον που έχει δείξει για αγορά της. Η Λεζάτα που πρόσθεσε και συνοδεύει την εικόνα αφορά την Ειρήνη Μαρούπα, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με ένα σχόλιο που λέει «Να πάει η Μαρούπα να εκτιμήσει την κατάσταση». Στα αγωνιστικά, η πρόκριση στο κύπελο κόντρα στον Παναθηναϊκό ανήκει στο παρελθόν και στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο έχουν όλοι τους την προσοχή στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Λάρισα. Ο Αμπέλ Φερέιρα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιώσιπ Μίσιτς και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που συμπλήρωσαν 4 κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, πάμε, Νικό. Τρομερό τώρα. Κολαγώνω. Παίρνουμε 2 τέτοια, φοβερά για τον οργανισμό όλα, και ένα δώρο. Η Body Lift ή το Champion. 2 τέτοια και ένα δώρο. Η Body Lift ή το Champion. Συμφωνεί. Τρομερά. Συμφωνή. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω ότι πρώτα θα πας για το αυτοκίνητο. Περάσεις κταίο. Θα πας στο Κομβοκτέος, Κυραντώνης, στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι. Μόλις κόβουμε δεξιά πάνω στη γέφυρα, είναι ο Κομβοκτέος.
τρομερά μηχανήματα, ταχεία εξυπηρέτηση, φοβερός ανάνθρωπος ο κ. Αντώνης και όλο το προσωπικό του. Κόμβος Κταίο Δαχτυλίδη. Μετά, συνεργείο, θες να φτιάξεις το αυτοκίνητο. Ναι. Κώστας Καριώτης, Λάμπρου Κατσόνη, απέναντι από τον Άριο Πάγο. Φοβερός. Συνεργείο, ταχεία εξυπηρέτηση και φοβερός ανάνθρωπος ο Καριώτης Κώστας. Και Λάμπρου, μικροβιολόγος, για να σου πάρει, δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Μεγάλες διαγνώσεις, εκπληκτική και γιατρός, λέγεται Σπύρος Μαρτίνης, ουρολόγος. Θα κάνεις το check-up το ετήσιο, παίζει μεγάλο ρόλο για τον προστάτη. Και από εκεί και πέρα, καρδιολόγος Χλωροκώστας Κωνσταντίνος. Ναι. Και πάμε το και άλλο. Κατερίνη Γιάννης. Α, ναι, Γιάννης Κοτρότσος, Κατερίνη, φανταστικός όπο, αμερικάνικη εταιρεία, πικαλαμέδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, θερμενόμενη ζώνη, φοβερός ανάνθρωπος, όλη την Ελλάδα, Σκόπια έχει φτάσει, εντρεύει στην Κατερίνη. Εκπληκτικός. Και έχουμε μείνει... Τα είπαμε όλα, έχουμε μείνει άφωνοι. Διαρόπουλος Κωνσταντίνος, ναι. Μέση, εκπληκτικός. Ωραία. Ο καλύτερος και θα πας εκεί, γιατί η Μέση παίζει μεγάλο ρόλο. 1 δισεκατομμύριο%. Είναι στο Λιαρόπλο στη Μέση, σαν να σε χειρουργεί ο Θεός. Μεγάλο αυτό, δεν τόσο, λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα στο Βαλμπουενά, γιατί διαβάζω όλες τις εφημερίδες μετά το 3-2 απέναντι στη Λαμία. Μπράβο. MVP Βαλμπουενά, να μείνει και του χρόνου Βαλμπουενά, σωλή στο Βαλμπουενά, ασίστ στο Βαλμπουενά. Αλλά ναι, έκανε πάλι γκολ ο Χασάν. Και θυμίζω ότι για το Χασάν μας είχες πει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Και το παιδί 2 γκολ σε 2 μάτς έχει. Εδώ, ναι, βέβαια. Το παιδί. Κάτω, είναι... ναι. Ναι. Ναι, λέει μόνο κεφάλι. Εδώ. Εντάξει. Είναι και ψηλός. Ναι. Μεγάλη δουλειά ο σέντρεφορ. Ψηλός, παίρνει καλά ο κεφάλι. Το βλέπει τον γκολ. Mm-hmm. Και ακόμη άμα τον ετοιμάσει και μόνο του, μεγάλη σπρισμαρηματάκια, ναι, σπρίν, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά. Προπόνηση, αν του κάνεις και ατομική, κάτι πρωινά, κάτι έτσι. Τον είδα και πιο στεγνό από την άλλη, ναι, φορά, έτσι. Ναι, 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 και είναι σωματικά προσόντα. Mm. Δυσκολεύονται οι στόπερ να τον παίζουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Στο Καραϊσκάκι, στα θεωρητικά εύκολα μάτς, επειδή ο Μαρτίνς στο 4-4-2 το βάζει συχνά, ναι, θα δοκίμασες El Arabi και Χασάν μαζί επιθετικό δίδυμο. Βέβαια. Αν δεν παίζει ο Μπουκαλάκης. Βέβαια. Ναι. Είναι στον γκολ και ο ένας, είναι και ο άλλος ψηλός. Ποιο θα έβγαζε. Με μεγάλη δουλειά. Ποιον θα έβγαζε. Ποιο χαφ θα έβγαζε. Από τις τρεις πρέπει να φας ένα. Ποιο χαφ θα έβγαζες για να παίξουμε 4-4-2 αντί 4-3-3. Το Μπουκαλάκη θα πει. Ποιος χαφ. Τι θες να ακούσεις, ρε Ραπτόπουλε, για τον Μπουχαλάκη, θες να ακούσεις πάλι. Θέλω να ακούσω, να κάνω. Τι θα έβαζε κάμα. Φεύγει τώρα, τερματίσει στα 100 τα Χριστούγεννα το 2300. Έλα ρε τώρα, παίχτες είναι αυτοί τώρα. Θα έβαζε Καμαράκι, Γέρμε, βέβαια. Φορτούνι και ο Φορτούνις όμως. Καμαράκι, Γέρμε, Φορτούνι στα καλά του. Δεν πάει τώρα καθόλου. Περπατάει. Άρα μήπως βάζαμε δεκάρι Βαλμπουενά. Βέβαια. Ναι. Τώρα που ήταν έτσι. Ναι. Έτσι θα πάει. Καμαρά, Γκυγέρμε, Βαλμπουενά. Θα μπαίνουν από τα χάφη άλλοι. Εντάξει, τώρα λέμε για τα Μάσο Καραϊσκάκη και τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Εδώ το Βόλο δεν πήρε. Ούτε. Εδώ το Βόλο και την Πιάζη δεν πήρε. Τα φτιάχνεις έξω. Τα φτιάχνεις. Ναι. Αλλά δεν έχουν αυτή την αυτή. Αυτός θα πάει να παίξει ο Μάρτης τώρα με την Arsenal, ναι, στην Αγγλία, σαν να παίζει εδώ με το Ξαδράμα. Ναι. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. 4-3-3 θα πάει με τους τρεις και πρέπει λοιπά. Να σέβεσαι, πρέπει να κάνει. Δεν είναι ακόμα ελληνική ομάδα να παίζει, ναι, μεγάλα συγκροτήματα παγκοσμίως στα ίσια. Mm-hmm. Έτσι είναι, δεν παίζει. Όπως δηλαδή πας στο Καραϊσκάκι. Δεν επιτρέπεται. Ή έρχεται ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, σε μια έδρα. Δεν επιτρέπεται με τον σεβαστής να δεχτείς καλά και την να Πέμπτη κάνεις. Την Πέμπτη έρχεται η Arsenal, την Κυριακή πάει η Τούμπα. Λοιπόν, βέβαια, δύσκολα μάτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού και επιστρέφουμε, παιδιά. Βέβαια.
Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στην Arsenal για την φάση των 32 του Europa League, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανιόνιο σε μια αναμέτρηση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Πέντρο Μαρτίνς, πέραν του τραυματία Χιλάλ Σουντανή, ο οποίος εγχειρίστηκε και θα μείνει εκτός για 6 μήνες λόγω τραυματισμού στον χιαστό, έχει βεβαίως και αυτός τις αρκετές απουσίες όσον αφορά βεβαίως τη συγκρότηση της ενδεκάδας. Και αυτό γιατί η Ομάρ, Τσιμίκας, Γκιγέρμε και Μασούρας θα είναι εκτός πλάνων του Πορτογάλου προπονητή. Βεβαίως, η νίκη είναι αυτοσκοπός για την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία θέλει να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Όσον αφορά τα πλάνα του προπονητή των Ερυθρολεύκων, όλα δείχνουν πως τερματοφύλακας θα είναι ο Σα, ενώ από δεξιά προς αριστερά θα αγωνιστούν οι Γκασπάρ, Σεμέδο, Μπα, αλλά βεβαίως και ο Βασίλης Τωροσίδης, που αποτελεί και την μοναδική λύση για τη θέση του αριστερού μπακ. Στη μεσαία γραμμή, στην αρχική δεκάδα, θα επιστρέψει ο Καμαρά μαζί με τον Μπουχαλάκη, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης. Στα δεξιά, αναμένεται να κάνει ντεπούτο ο Εμρέ Μορ, αριστερά θα βρεθεί ο Μότιο Βαλμπουενά και βεβαίως στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Αραμπί, το 15 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και 20 συνολικά. Όσον αφορά το κομμάτι της επόμενης χρονιάς για τον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Μάτιε Βαλμπουενά, με τον Γάλλο Άσο ουσιαστικά να επιβεβαιώνει το θέλω του για να παραμείνει στην Ερυθρόλευκη οικογένεια για ακόμα ένα χρόνο. Επίσης, ο Ολυμπιακός θέλει να ανανεώσει τα συμβόλαια και τον Γκιγέρμε και Ομάρ. Με τον Βραζιλιάνο οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ με τον Ομάρ υπάρχουν προτάσεις και από το εξωτερικό. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Νορβηγού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Όσον αφορά την μεταγραφή του Βλάντιμιρ Βάις και τα σενάρια τα οποία γράφονται στο εξωτερικό, ο Πέντρο Μαρτίνς δύσκολα θα πει το OK για έναν παίκτη ο οποίος ούτως ή άλλως είναι δεδομένο πως έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια από την στιγμή κατά την οποία είχε μείνει ελεύθερος από την τελευταία ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Τέλος, ο Πέντρο Μαρτίνς παραχώρησε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Mice Football. Μίλησε για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Arsenal, αλλά ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και για το μέλλον του, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε αυτό. Είμαι φιλόδοξος προπονητής, αλλά αν είμαι χαρούμενος σε ένα μέρος, όπως είμαι τώρα στην Ελλάδα, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Αλλά ποιος δεν θα ήθελε να προπονήσει στην Αγγλία? Όλοι θα ήθελαν να προπονήσουν εκεί. Αλλά δεν είναι κάτι άμεσο για αύριο. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί την κατάλληλη στιγμή. Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αλλά το σκέφτομαι για το μέλλον. Είναι φυσιολογικό. Προς το παρόν, έχω επικεντρωθεί στην προσπάθεια που κάνουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελική ευθεία για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Να πούμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Α, ναι. Την ξέρεις, Νίκο, την γιορτή? Φοβερός. Φοβερός. Όχι, γιατί. Όχι. Κώστα, εσύ. Εσύ είναι, ναι, στα 52, ένας, ναι, άντρας. Ναι. Είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε. Oh. Είναι κάποια ζευγάρια, δεν παρεξηγηθούμε, έτσι, που έχουν παραδοσιακά μία αντιπαλότητα. Και λέμε ότι σήμερα που είναι η μέρα της αγάπης, ας πούμε, εάν θα μπορούσαν ποτέ να τα βρούνε. Φερρυππίν, Αλέξης Κούγιας, Αχιλλέας Μπέος. Υπήρχε περίπτωση ποτέ... Α, τα βρίσκουν, λες, ε. Oh. Α. Ο Κούγιας, ναι, άνετα. Α. Μπορεί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το επόμενο ζευγάρι που έχουμε, σε εισαγωγικά. Αλέφαντος Ζούρος. Όλα. Ποτέ. Το πατήσει με τα μάξια. Ποτέ. Όχι, δεν το πατήσει με τα μάξια, αλλά δεν τα βρίσκανε ποτέ. Το έχει πει. Το έχει πει. Τώρα πάει. Το έχει πει σε μια συνέντευξη. Άμα το δω, μπορεί να μου φύγει το φρένο. Λοιπόν, έχει ομολογήσει ο Δούρος ότι τον αδίκησε. Σε πρωτοσέλιδα και λοιπά. Να το κάνεις. Να το κάνεις. Ναι. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ωραία πράγματα. Πάμε το επόμενο. Είναι Δημήτρης Γιαννακόπουλος με Αγγελόπουλος. Ωραία. Εύκολα τα βρίσκουν. Εύκολα λες. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω κατηγορία Αλέφαντος Ζούρος. Άμα πάει στο παράκι που βάζει μουσική ο Γιαννακόπουλος και ο Αγγελόπουλος, θα πιει δύο ουσκάκια, τα βρουν μια χαρά. Α. Μια χαρά θα τα βρουν. Εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτό. Ούτε καν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
να δούμε το επόμενο ζευγάρι. Το επόμενο ζευγάρι είναι Κασιδιάρης με Κανέλη. Με τίποτα. Με τίποτα. Την Νικό... Κανέλη την όρμηξα και εγώ μια φορά. Ναι. Στο Παναθηναϊκό Σάρι. Παναθηναϊκό, ναι. Πανηγύρισε τον κόλ των εφοπλιστών, ναι. Ενώ ναι. Ήταν αριστερή. Καλά. Λόγυρα μου, ήταν αριστερή. Αυτό είναι μπάλα. Δεν τα βρίσκουν ποτέ. Με τίποτα. Ποτέ, ποτέ κι εγώ πιστεύω ποτέ. Δεν χτυπάμε γυναίκες όμως. Όχι, ναι. Εδώ. Ραπτόπουλος. Ναι. Με τον δικό σου. Που τη... Που... Κιμπόμπο. Κιμπόμπο, ναι. Ναι. Ο Κιμπόμπος μου την έφερε παμπέστηκα. Ναι. Τον έπιασα έξω μετά. Ναι. Του λέω τώρα τι να σε κάνω. Τα βρήκατε ήδη, τα βρήκατε ήδη. Τα βρήκα, τα βρήκατε ήδη. Τα βρήκατε ήδη, τα βρήκατε ήδη. Πάμε, έχουμε κι άλλο. Νομίζω έχουμε άλλο ένα-δύο. Μέχρι στιγμής είμαστε 3-2 σκορ. Τρομερό. 3-2 σκορ. Εδώ, Μαρινάκης, Σαββίδης. Αυτοί στο τηλεοπτικό είχαν κάνει ένα ραντεβού με τον Μέγκαν. Ναι. Κάτι πήγαν να τα βρουν. Νομίζω στα ναυτιλιακά κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Με δεν έχει σχέση με ναυτιλία ο Σαββίδης. Κοίταξε το λιμάνι. Ναι. Είναι μάχη να το πάρει. Αν πάρει. Ναι. Άμα πάρει, ναι, το λιμάνι, ναι, με τα ναυτιλιακά, μια χαρά να, ναι, τα βρούνε. Απλακώνονται τα χαϊβάνια, ναι, στις κερκίδες και αυτοί να τα βρούνε. Το μόνο και λιμάνι που πήγε να τα βρει είναι στη Φορταλέζα, στη Βραζιλία. Μα ο Σαββίδης με το Μαρινάκι ήπιαν κοκτέιλ μαζί. Α. Ήπιαν. Εγώ δεν το βλέπω. Εσύ, Νίκο, βλέπεις να τα βρίσκουν. Τίποτε. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο, ναι, Μαρινάκης για μένα, ναι, τους ξέρω όλους, ναι, είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά με το Σαββίδη να τα βρούνε. Δύσκολα. Δύσκολα. Και εγώ δύσκολα. Κάνει, εγώ... πολύ... Κάνει πολύ καλά πράγματα. Ναι. Αγγλίες εδώ, Νότιχαμ, φτωχούς, εκκλησίες, τα, ναι, πάντα. Τα πάντα. Μαρινάκης είναι καταπληκτικός. Για να πάμε παρακάτω. Αλλά δεν βλέπω να τα βρίσκουμε τίποτα. Τον ζορίζει θα πάρω. Λες. Είναι και μεγάλος Ολυμπιακός ο Μαρινάκης. Από τα γενοφάσκια του. Μελισανίδης Κάκος. Μελισανίδης Κάκος. Ναι. Άμα κάνει ένα κανάλι ο Μελισανίδης, ναι, και πάρει τον Κάκο να λέει τις φάσεις, μια χαρά τα βρουν. Αλλά ο Μελισανίδης, επειδή δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα, δεν θα τα βρουν. Όχι, και εγώ πιστεύω δεν τα, δεν τα βρουν. Ο Κάκος πιο πολύ να τα βρει με το Μαρινάκι, ναι, άμα πάει στο Mega Channel, αλλά πήρε διαιτητή άλλον. Άμα πάει, ξέρω εγώ, τίποτα ο διαιτητής εκείνος και πάει τον Κάκο, τα βρίσκουν αυτοί, μια χαρά. Λοιπόν, όπου... και Άδωνης Γεωργιάδης. Με πολλάκι. Με πολλάκι. Με τίποτα. Με τίποτα. Τίποτα. Πω, πω, Κώστας, τι λες. Τι ωραία δίδυμα είναι αυτό. Ο Άδωνης, ναι, δεν μπορεί να τα βρει με τον εαυτό του. Ναι. Να τα βρει με τον Πολάκη. Όχι, λες, ε. Α, αντιπαθέστατος. Ο Πολάκης. Αντιπαθέστατος. Μόνο που τον βλέπει και ο άλλος είναι και ο άλλος. Και είναι δυο αντιπαθητικοί άντρες. Δεν συμπαθιόνται με τίποτα. Όχι, λες. Α, δεν το ένας είναι να κάτσει να πιει καφέ με τον Μπολάκη ή με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα εκνευριστεί και απλά κοθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω με αυτούς τους δυο. Αυτό θα ήθελα να το δω αυτό. Ένα πάνελ. Ένα πάνελ με Πολάκη, Γεωργιάδη και Ραπτόπουλο. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι. Να το και το τελευταίο. Αυτό πρέπει να παίξει full screen όμως, παιδιά. Για να το δούμε το καλό. Αυτό. Μάθε πυγμάχη από τον Άρχοντα. Πού τα βρήκες, γίγαντα. Είναι Αλέφαντος Πολάκης με το μεγάλια του box. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα προγνωστικά μας. Μπράβο, ρε Γιάννα, ναι. Πάμε και στα προγνωστικά μας. Γράφτα τα προγνωστικά. Με πονάτε αστυλάρισα σε μια σλίτα να δω τον ΠΑΟ. Ναι. Και δεν θα πάω. Γιατί? Γιατί δεν παίζουν τρεις από τον ΠΑΟ. Δεν παίζουν 7 αστυλάρισα. Ναι. Θα πάω, δεν πίνω, δεν καπνίζω, να πάω να πάω. Τι να πάω να κάνω αστυλάρισα. Μείον 7 παίκτες. Ο Πανιώνιος μείον 8 από τον Ολυμπιακό. Δεν μάθει να πάω, εγώ έχουν πάει. Λάρισα πάω με Πανιόνιο Ολυμπιακό με Αλέφαντο. 0-0 και ξέρεις τι έκανε ο Αλέφαντος που έφερε... Πάμε τώρα σε ποιο συλλογοδιάρια που κλείνουμε. Ναι. Λοιπόν, Λάρισα πάω. Νίκο, λέγε. Διπλό βλέπω εγώ. Διπλό. Διπλό. Τρία διπλά για να μην σας κουράζουμε.
Ολυμπιακός Πανιώνιος. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και όβερ. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Πάμε τρίλιζα, άσο ημίχρονο όλοι. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Άσο το βλέπω. Άσο. Άσο και εγώ με 2-3 γκολ. Ωραία. Ωραίο. Άσο το ίδιο με 2-3 γκολ. Νομίζω να ανοίξει πολύ αυτό. Ξάνθη Λαμία. Σφαγή στανταρχή. Μπράβο ρε Νίκο, και εγώ αυτό έτσι το βλέπω. Εσύ Κωστή. Μάστα αυτός ο παράσταση θα πάρει. Ένα. Ένα μάτς. Άσο και δίνει ο Ραβδόπουλος. Χ ο Καρατζαφέρης. Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Νίκο. Βόλος ο καλός είναι. Ναι. 2-3 γκολ. Α, 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Κοίτα, ο Βόλος αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Η Τρίπολη δεν τον αγαπάει. Θα παιχτεί κανονικό μάτς. Χ. Κι εγώ χ. Κι εγώ χ. Άρης ΑΕΚ. Χ2 διπλή ευκαιρία. Χ2 ο Νίκος. Κώστα. Εγώ το βλέπω διπλό γιατί ο Άρης παίζει 7 μάτς, ίδια δεκάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο εχθές μύριζε από τον Πατήλα ο Άρης. Και εγώ τον απλά βλέπω... ο άλλος ήταν αγύμναστος Ατρόμητος, έκανε τα κόρνερ, τίποτα άλλο. Διπλό βλέπω. Διπλό και εγώ το βλέπω διπλό, Καρέρα. Και Όφη Ατρόμητος Δευτέρα. Το βλέπω, είμαι με το σκληροτράχυλο Ατρόμητο. Ναι, να πάρεις. Χ2 το βλέπω. Χ2, και διπλό βάζει. Χ2 διπλή ευκαιρία. Και εγώ αυτό και... βλέπω. Θα, το... θα κάνει ένα γκολ, θα κάνει γκολ, θα φάει γκολ. Χ2, 1-1-1-2. Ωραία, δεν να πάμε όλοι, η διπλή ευκαιρία Χ2 εδώ. Χ2, ναι. Λοιπόν, με αυτά κύριοι κλείσαμε. Ωραία. Και για σήμερα τα βλέπετε, θα τα ανεβάσουμε και στο YouTube αργότερα για να τα μελετήσετε. Πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 18:30 με όλο τον απόϊχο της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου. Αύριο στις 18:30 έχουμε Bet Weekend. Να είστε καλά.